Εγκλημαζοκτονία στο οροπέδιο Καθαρού. Κτηνοτρόφο σε κατάσταση σοκ εντόπισε σφαγιασμένα δεκάδες εγωπρόβατα. Είναι μια υπόθεση γρίφος για την Ελλάς που αναζητά την άκρη του νήματος. Η Μέρη Καριωτάκη έχει περισσότερες πληροφορίες. Καλησπέρα Μέρη. Εγώ να πω απλώς ότι υπάρχουν ερμηνείες οι οποίες συνδέονται είτε με κάποιο πιθανό μήνυμα εκφοβισμού είτε με κάποια κίνηση αντεκδίκησης. Τώρα βέβαια Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα καταρχάς. Οι περισσότεροι τόσο από το χώρο των κτηνοτρόφων του Λασιθίου όσο και από τις ίδιες τις αστυνομικές αρχές του Λασιθίου λένε πως ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος που έπεσε θύμα αυτής της αποτρόπαιης πράξης πραγματικά δεν έχει καμία σοβαρή διένεξη, ας το πούμε έτσι, με κανέναν από τους κτηνοτρόφους της περιοχής αφενός και αφετέρου δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Άρα είναι ένας φιλήσυχος άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα ή δεν είχε κάποιο είδους διαφορά με τον οποιονδήποτε. Θα σου πω απλά πως ο πρόεδρος του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων του νομού Λασιθίου μου τον χαρακτήρισε ως πρότυπο κτηνοτρόφου. Ακριβώς έτσι τον περιέγραψε, ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με τρία παιδιά, φιλήσυχος, ο οποίος βρέθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου του να έχει καταστραφεί πραγματικά. Μιλάμε για τουλάχιστον 90 σφαγμένα κατσίκια και πρόβατα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Από ένα κοπάδι που δεν ξεπερνά τα 150-200 ζώα και πάρα πολλά επίσης είναι τραυματισμένα. Φαίνεται ότι οι δράστες, γιατί οι αστυνομικές αρχές. Δεν είναι ένας ο δράστης. Ακριβώς. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν πως δεν υπάρχει περίπτωση ένας άνθρωπος να έκανε όλη αυτή την καταστροφή μόνος του. Οι δράστες λοιπόν τα στρίμωξαν κυριολεκτικά στην περίφραξη, στην περιοχή Λάκκος Όχρας, στο οροπέδιο του Καθαρού και πραγματοποίησαν αυτή την ζωοκτονία, αυτή την αποτρόπαιη πράξη κυριολεκτικά. Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας. Ο κτηνοτρόφος πήγε το πρωί της Τρίτης στο Μαντρί του και αντίκρισε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Φυσικά έχει ενημερώσει τις αρχές και οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν τώρα να συνθέσουν τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στους δράστες αυτής της αποτρόπαιης πράξης. Και πρέπει να πούμε βεβαίως ότι είναι μια δύσκολη εξίσωση, καθώς Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει στην περιοχή, δεν υπάρχουν στην περιοχή τοποθετημένες κάμερες. Κάτι που σημαίνει ότι δεν έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό και προσπαθούν να συνθέσουν αυτή την διαδρομή, πώς έφτασαν ως εκεί, πώς μπήκαν μέσα, πώς προχώρησαν σε αυτή την πράξη κομμάτι-κομμάτι και χωρίς να έχουν ιδιαίτερη βοήθεια από σύγχρονα μέσα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ακόμα ζωοκτονία, όπως πολύ σωστά είπες. Βεβαίως μια σοβαρή ζωοκτονία έχει να μας απασχολήσει περίπου από το 2018, Κατερίνα. Τότε είχαμε καταγράψει άλλη μια τέτοια περίπτωση σοβαρής ζωοκτονίας, με την έννοια του να υπάρχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα σφαγιασμένα. Ωστόσο είναι μια υπόθεση η οποία έχει θορυβήσει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τους κτηνοτρόφους βεβαίως του Λασιθίου, οι οποίοι παρακολουθούν και ζητούν βεβαίως από την αστυνομία άμεσα να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί προκειμένου να γλιτώσουν τα χειρότερα αργότερα. Μέρη, σε ευχαριστώ πολύ.